Έχουμε βεβαίως τις πολύ επικίνδυνες και άθλιες εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια αυτού του ναζιστικού μορφώματος να σηκώσει κεφάλι που οδήγησαν μέχρι την δολοφονία του Παύλου του Φίσα και τη δολοφονική επίθεση ενάντια στο στελέχη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. Έχουμε γενικά μια κατάσταση που επιδεινώνεται από μέρα σε μέρα και έχουμε μια σειρά από νέα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία είναι πρώτων πυλών. Μιλάω για τις συζητήσεις που γίνονται με την Τρόικα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη του ελλείμματος είτε του 14 είτε του 14 με 16. Μιλάμε για τις σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας που συνδέονται με τους κινδύνους ενός συμπεριαλιστικού πολέμου σε βάρος της Συρίας, αλλά και, και της διαμάχης και του ανταγωνισμού των υπεριαλιστικών δυνάμεων για τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, στα νότια της Κρήτης και γενικά στην περιοχή μας. Όλα αυτά τα γεγονότα μας οδηγούν να πιστεύουμε ακόμα περισσότερο και να επιμένουμε ακόμα περισσότερο στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για διέξοδο του λαού από την δύσκολη και πραγματικά απελπισμένη, θα έλεγε κανείς, κατάσταση που βιώνει σήμερα. Εμείς νομίζουμε ότι η μοναδική ρεαλιστική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι μια ανάπτυξη της χώρας που να έχει ως επίκεντρο, να έχει ως κριτήριο όχι το κέρδος, που είναι ακριβώς το μοντέλο που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, αλλά τις λαϊκές ανάγκες. Η χώρα μας έχει τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες και τα μέσα παραγωγής για μια τέτοια ανάπτυξη. Το μαρτυρούν εξάλλου και οι πολυεθνικές και οι εφοπλιστές και οι ξενοδόχοι και οι πολλές επιχειρήσεις, οι καπιταλιστικές, οι οποίες με το αζημίωτο βγάζουν τεράστια κέρδη. Και όσοι υπόσχονται μια διαχείριση αυτού του πλούτου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλισμού, όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ που τα φορτώνει όλα στο μνημόνιο, ξεχνώντας ότι το μνημόνιο είναι παιδί του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνουν τίποτα άλλο από ότι εμψυχρό να εκμεταλλεύονται τον πόνο του λαού, με την ελπίδα ότι κάποτε αυτοί θα είναι χαλήφιδες στη θέση του χαλήφι.